Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 681, συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης και το κεφάλαιο Ι.Α. 11 κεφάλαιο. 11 κεφάλαιο λοιπόν, σελίδα 681 από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης. Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον: ακούσατε τους λόγους της Διαθήκης ταύτης και λαλήσατε προς τους άνδρας Ιούδα και προς τους κατοίκους Ιερουσαλήμ και είπε προς αυτούς: ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, επικατάρατος ο άνθρωπος ώστις δεν υπακούει εις τους λόγους της Διαθήκης ταύτης, την οποίαν προσέταξα εις τους πατέρας ημών καθήν ημέραν εξήγαγον αυτούς εκ της Αιγύπτου εκ της καμίνου της σιδηράς λέγον: ακούσατε τη φωνή μου και πράτετε αυτά κατά πάντα όσα προσέταξα εις εσάς και θέλετε είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός ημών, δια να εκπληρώσω τον όρκον τον οποίο νόμωσα προς πατέρας ημών, να δώσω εις αυτούς γιν ρέουσα γάλα και μέλι ως εν τη ημέρα ταύτη. Τότε απεκρίθην και είπα: αμήν Κύριε. Και ο Κύριος είπε προς εμέ: διακήρυξον πάντα στους λόγους τούτους εν τες πόλεις του Ιούδα και εν τες οδείς της Ιερουσαλήμ λέγον: ακούσατε τους λόγους της Διαθήκης ταύτης και πράτετε αυτούς. Διότι ρητός διαμαρτυρήθην προς τους πατέρας ημών καθήν ημέραν ανεβίευασαν αυτούς εκ γης Αιγύπτου μέχρι τη σήμερον, εγυρώμενος πρωί και διαμαρτυρώμενος λέγον: ακούσατε τις φωνής μου. Αλλά δεν ήκουσαν και δεν έκλειναν το οτίο αυτών, αλλά περιεπάτησαν έκαστος εν τες ορέξεση της πονηράς αυτών καρδίας. Δια τούτο θέλω φέρει επ' αυτούς πάντα τους λόγους της Διαθήκης ταύτης, την οποία προσέταξαν απράτωση, αλλά δεν έπραξαν. Κι είπε ο Κύριος προς εμέ: συνωμοσία ευρέθη μεταξύ των ανδρών Ιούδα και μεταξύ των κατοίκων της Ιερουσαλήμ. Επέστρεψαν εις τας αδικίας των προπατώρων αυτών ήτινες, δεν ηθέλησαν να ακούσωσι τους λόγους μου. Και αυτοί υπήγον ο πίσω άλλων θεών διαλατρεύωσιν αυτούς. Ο οίκος Ισραήλ και ο οίκος Ιούδα υθέτησαν τη διαθήκη μου, την οποία έκανα προς πρατέρας αυτών. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος: ιδού, θέλω φέρει επ' αυτούς κακόν, εκ του οποίου δε θέλουσι δυνηθεί να εξέλθωσι. Και θέλουσι βοήσει προς εμέ και δε θέλουσι ακούσει αυτούς. Τότε, επόλης του Ιούδα και κάτοικοι της Ιερουσαλήμ θέλουσι υπάγει και θέλουσι βοήσει προς τους θεούς εις τους οποίους τιμιάζουσι. Πλην, δε θέλουσι σώσει αυτούς παντελώς εν καιρό της ταλαιπωρίας αυτών, διότι κατά τον αριθμό των πόλεων σου ήσαν οι θεοί σου Ιούδα και κατά τον αριθμό των οδών της Ιερουσαλήμ ανεγείρατε βωμούς εις τα εσχρά, βωμούς δια να θυμιάζεται εις τον Βάαλ. Δια τούτο, σι μη προσεύχου υπέρ του λαού τούτου και μη ύψωνε φωνήν ιδέησιν υπέρ αυτών, διότι εγώ δε θέλω εις ακούσει όταν κράουζει προς εμέ εν καιρό της ταλαιπωρίας αυτών. Τι έχει να κάνει η αγαπημένη μου εν το οίκο μου, αφού έπραξεν ανσέλγιαν με πολλούς και το κρέας το Άγιον αφηρέθη από σου, όταν πράττεις το κακόν, τότε φρένεσαι. Ο Κύριος εκάλεσε το όνομά σου ελέαν αϊθαλή, ωραίαν καλήκαρπον. Με τα ήχου θορύβου μεγάλου εξήφθη πήρε επ' αυτήν και κλάδι αυτή συνεθλάστησαν, διότι ο Κύριος των δυνάμεων, ώστις σε εφύτευσεν, επρόφερε κακόν εναντίον σου δια την κακίαν του οίκου Ισραήλ και του οίκου Ιούδα, την οποίαν έπραξαν καθεαυτόν, ώστε να με παροργήσωση θυμιάζοντες εις τον Βάαλ. Και ο Κύριος έδωκε σε με γνώσιν και εγνώρισα. Τότε έδειξα σε με τας πράξεις αυτών. Αλλά εγώ ήμουν ως αρνίων άκακων φερόμενων εις σφαγήν και δεν ενόησα ότι συνεβουλεύθησαν βουλάς εναντίον μου λέγοντες: ας καταστρέψομεν το δένδρον μετά του καρπού αυτού και ας εκόψομεν αυτόν από τις γης των ζώντων, ώστε το όνομα αυτού να μην μνημονευθεί πλέον. Αλλά ο Κύριε των δυνάμεων, ο κρίνων δικαίως, ο δοκιμάζων τους νεφρούς και τας καρδίας, ας είδω την εκδίκησή σου επ' αυτούς, διότι προσέ φανέρωσα τη δίκη μου. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος περί των ανδρών της Ανανώθ, ή την εζητούσει την ζωή σου λέγοντες: μη προφητεύσεις
εν το ονόματι του Κυρίου, δια να μη αποθάνεις υπό τας χείρας ημών. Δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ιδού, θέλω επισκεφθεί αυτούς, οι νέοι θέλουσι να αποθάνει εν μαχαίρα, ή αυτόν και οι θυγατέρες αυτών θέλουσι τελευτής υποπίνης, και δεν θέλει μείνει υπόλοιπον εξ αυτών, διότι θέλω φέρει κακό επί τους άνδρας της ανανόθ, εν το ενί αυτό της επισκέψεως αυτών. Αμήν. Τώρα ο Θεός θα επισκεφθεί τον Ανανία, τον Ιερεμία. Θα επισκεφθεί τον δούλο του, να συνομιλήσει μαζί του και να του φέρει τα λόγια του παρελθόντος, του παρόντος, αλλά και του μέλλοντος. Τα λόγια του Θεού που εκφράζουν το θέλημα του Θεού. Λόγος λοιπόν έγινε προς τη Ιερεμία παρακυρίου. «Ακούσατε τους λόγους της Διαθήκης ταύτης και λαλήσατε προς τους άνδρας Ιούδα και προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ». Απευθύνεται λοιπόν στον Ιερεμία, στον οποίον δίνει εντολή να επισκεφθεί το λαό Ιούδα και το λαό Ισραήλ και να φανερώσει το θέλημά του πρώτον για το παρελθόν. Και είπε προς αυτούς, «Την ημέρα που εγώ αποφάσισα να σας βγάλω από τη γη της Αιγύπτου και από την κόλαση της σκληρή, σας είπα ότι επικατάρατος θα είναι όποιος δεν υπακούει εις τους λόγους της Διαθήκης αυτής της οποίας σας προσέταξα σήμερα να εκτελείτε. Ακούσατε λοιπόν με προσοχή τα λόγια μου και το αποτέλεσμα θα είναι εγώ να είμαι Θεός σας και εσείς να είστε λαός μου». Έχει πρόθεση ο Θεός να αναλάβει με τη θεϊκή του αγάπη και δύναμη τις τύχες του λαού του, τον οποίον εξέλεξε, με μία όμως προϋπόθεση. Ότι ο λαός ή ο άνθρωπος οποιασδήποτε εποχής θα έχει αυτή την πρόθεση μέσα στην καρδιά του. Να ακούει τα λόγια του Θεού, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, που εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο το θέλημα του Θεού, να ακούει με προσοχή και με πρόθεση στερεή και αμετακίνητη να εκτελεί το θέλημα του Θεού. Είναι η προϋπόθεση ώστε ο Θεός να αναλάβει, όπως και ανέλαβε τότε, το λαό και να τον κάνει δικό του λαό και να γίνει ο Θεός δικός τους Θεός. Το αποτέλεσμα, τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, τους οδήγησε εις τη γη Χανάν, στη γη ρέουσα γάλα και με μέλι, τους ευλόγησε, τους εστερέωσε και τούτο σαν εκπλήρωση των υποσχέσεων και των επαγγελιών που είχε δώσει ο Θεός στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Πιστός δηλαδή, και έτσι ξεκινάει ο Θεός, εγώ είμαι πιστός στο λόγο μου. Αυτά που σας λέω, αυτά που σας προφητεύω και σας υπόσχομαι για το μέλλον, με τα πάσης βεβαιότητος εγώ θα τα εκτελέσω και θα κάνω ακόμη πολύ περισσότερα και καλύτερα και ωραιότερα από αυτά που σας υπόσχομαι, με μία προϋπόθεση ότι εσείς με μεγάλη προσοχή θα ακούτε το λόγο μου και με μεγάλη επιμέλεια θα εκτελείτε αυτόν. Και έτσι πράγματι αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός, αυτά και εξετέλεσε και ένας λαός σε τρομακτική αδυναμία, άγνοια για οποιαδήποτε και έλλειψη οποιασδήποτε δυνατότητας, δούλοι και σκλάβοι για 400 χρόνια στην Αίγυπτο, ο Θεός όχι μόνο κατάφερε και τους ελευθέρωσε με χέρι κρατεό και εξυπλωμένο βραχίωνα, όχι μόνο τους οδήγησε λόγω της απιστίας τους για 40 χρόνια στην έρημο, χωρίς να πεινάσουνε, χωρίς να διψάσουνε και χωρίς τα παπούτσια τους να λιώσουνε και χωρίς, φοβερό, σοβαρότατο αυτό, να αρρωστήσουνε. Παρόλο που η πρώτη γενιά πέθανε λόγω απιστίας και άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Τα παιδιά τους όμως εισήλθαν ένδοξα στη γη που τους υποσχέθηκε ο Θεός, κατέκτησαν ακόμη πιο ένδοξα τη γη την οποία τους υποσχέθηκε ο Θεός
και ο Θεός τους επισκέφθηκε ξανά και τους είπε, εάν εσείς συνεχίζετε να ακούτε με προσοχή τα λόγια της Διαθήκης μου και με επιμέλεια να εκτελείτε αυτά, τότε εγώ θα συνεχίσω να είμαι Θεός σας και εσείς θα συνεχίσετε να είστε λαός μου και θα απολαμβάνετε όλες τις υποσχέσεις και τις ευλογίες που είναι γραμμένες μέσα στο λόγο μου, μέσα στο νόμο μου. Αλλά στη συνέχεια οι πατέρες σας δεν άκουσαν. Και από εδώ αρχίζει, αδερφοί αγαπητοί, το πρόβλημα. Άκουσαν με προσοχή, κάποια στιγμή εκτελούσαν με επιμέλεια και ξαφνικά κάποια στιγμή ή σιγά σιγά έπαψαν να ακούνε με προσοχή μέχρι που έπαψαν να ακούνε τελείως το Λόγο του Θεού. Δεν τους ενδιέφερε ο Λόγος του Θεού. Και προφανώς αυτή η αδιαφορία τους τους οδήγησε μεταβεβαιώτως εις την μη εκτέλεση του Λόγου του Θεού και έτσι αυτός ο λαός του Θεού και αυτός ο λαός που έχει δικό του Θεό και στον οποίον Θεό ανήκει άρχισε να πέφτει, να απομακρύνεται, να εξασθενεί και να μεταφέρεται από την εκπλήρωση των υποσχέσεων, επαγγελιών και ευλογιών του Θεού όπως περιγράφει μέσα στο Λόγο του τον Άγιο, να πέφτει στην απομάκρυνση του Θεού και εν τέλει στις κατάρες που έγραφε ο νόμος. Και εδώ θέλω να το προσέξουμε, αδελφοί. Ο Θεός μιλάει για ευλογία, αλλά μιλάει και για κατάρα. Όμως την ευλογία τη φέρνει Αυτός. Όπως ο Θεός είναι αγάπη και την αγάπη τη γεμίζει, με αγάπη γεμίζει την καρδιά μας ο Θεός. Το μίσος όμως δεν το φέρνει Αυτός στη ζωή μας, ούτε τη ζήλια. Αυτά είναι έργα της σαρκός και είναι αποτέλεσμα του φρονήματος της σαρκός του ανθρώπου που απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού. Όπως με την αναγέννηση μεταβάλλεται ο άνθρωπος από ιός και τέκνο οργής σε τέκνο ευλογίας, έτσι και με την απομάκρυση από το Θεό ξανά μεταβάλλεται ο άνθρωπος από τέκνο ευλογίας σε τέκνο οργής. Και είναι πάρα πολύ απλό να το καταλάβουμε. Όταν περπατάμε στο φως είμαστε φως. Όταν απομακρυνθούμε από την περιοχή του φωτός και μπούμε σιγά σιγά στο σκοτάδι, στο τέλος γινόμαστε σκότος. Είμαστε ένα μέρος από το σκοτάδι. Όταν η αλήθεια του Λόγου του Θεού μπαίνει στη ζωή μας, όλοι μας και εμείς περπατάμε και ζούμε εν αλήθεια. Και η αλήθεια πως έρχεται με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, με το Λόγο του Θεού, με την ακοή δια της πίστεως. Εάν ξαφνικά πάψουμε να ακούμε το Λόγο του Θεού, τότε σιγά σιγά, ενώ καταρχάς κατοικούσε ζωντανά μέσα μας ο Λόγος του Θεού, σιγά σιγά σβήνει και άλλος λόγος πια του κόσμου έρχεται και κυριαρχεί μέσα μας. Γι' αυτό επιμένει ο Λόγος του Θεού ότι ήσαν προσκαρτερούντες ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων. Δεν είναι μία πολυτέλεια ή όταν δεν έχουμε καιρό να ερχόμαστε στην Εκκλησία. Και πολλές φορές ακούω στο σπίτι μου διαβάζω. Καλό είναι και απαραίτητο και αναγκαίο και εκεί στο σπίτι σου όταν διαβάζεις θα έλθει ο Θεός να σε διδάξει. Και θα γίνεις διδακτός του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε και να παραβλέπουμε αυτό που είπε ο Χριστός. «Σεις πάντες είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ακούσατε». Ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη όταν Θεού θέλοντος πρώτα ο Θεός ακούγεται δια Πνεύματος Αγίου, μπαίνει στη καρδιά μας και μεταβάλλει την καρδιά μας. Είναι ένα θαύμα ο Λόγος του Θεού. Είναι πρώτον λόγος σοφίας που σημαίνει ότι εξηγεί, οδηγεί, κατευθύνει ο Λόγος του Θεού την καρδιά του ανθρώπου τον άνθρωπο
στις επιδιώξεις του, στις απορίες του, στην οδό του, δηλαδή μέσα από το Λόγο του Θεού, ο Θεός, αυτό είναι προσωπική μας εμπειρία όλων, δίνει οδηγίες. Αλλά ταυτόχρονα με το Λόγο γνώσεως λύνει απορίες. Είναι απόλυτη ανάγκη λοιπόν να μένουμε στη διδαχή των Αποστόλων στο Λόγο του Θεού. Απόλυτη ανάγκη. Ιδιαίτερα δε μέσα στην Εκκλησία. Βεβαίως και στο σπίτι μας θα ακούμε και κασέτες και συντή και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται θα το κάνουμε. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο είναι να τρεφόμαστε από το Λόγο του Θεού μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, όπου κυριαρχεί βασιλιάς ο Χριστός, κεφαλή της Εκκλησίας, και καλύπτεται εξ ολοκλήρου το Πνεύμα το Άγιο. Από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό οι εκκλησίες, αδερφοί αγαπητοί, που λειτουργούν μία φορά τη βδομάδα ή μία μισή φορά τη βδομάδα, ή ακόμη οι χριστιανοί που περιστασιακά πηγαίνουν στην εκκλησία, οι λεγόμενοι χριστιανοί της Κυριακής, οι συνέπειες τις οποίες θα έχουν να αντιμετωπίσουν είναι μεταβεβαιότητος. Το κοσμικό φρόνημα να αυξάνει και να πολλαπλασιάζεται στη ζωή τους, γιατί δεν υπάρχει η οδηγία και η διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Με αποτέλεσμα να έρχονται να τους βλέπεις και να μην διαφέρουν από τον κόσμο. Το σπίτι τους να μην διαφέρει από τον κόσμο. Οι κουβέντες τους να μην διαφέρουν από τον κόσμο. Εν γέννη η ζωή τους να μην διαφέρει από τον κόσμο. Αυτή είναι πλησίον, να μην πω της απώλειας, γιατί δεν θέλω να είμαι τόσο σκληρός και αυστηρός, αν και το πιστεύω μέσα μου, αλλά είναι πλησίον πτώσης, πλησίον εξασθένησης. Και να το πω και γραφικά, είναι πλησίον να τους εξεμέσει ο Θεός, γιατί γίνονται και είναι χλιαροί. Αντίθετα, ο χριστιανός ο οποίος είναι επιμελής, πρώτον προσεκτικός στο να ενδιαφέρεται και να προσεύχεται γι' αυτό, να ακούσει το Λόγο του Θεού, ο Θεός να του μιλήσει προσωπικά, τόσο με το κήρυγμα λόγου σοφίας και λόγου γνώσεως, όσο και με προφητικό λόγο, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται σίγουρα θα έχει και διδασκαλία και οδηγία και φανέρωση και αποκάλυψη και αναβάθμιση στη σχέση του με το Θεό. Ιδιαίτερα δε αν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ακούει προσεκτικά με επιμέλεια ενδιαφέρεται να είναι και εκτελεστής έργου, τότε ο άνθρωπος αυτός θα είναι μακάριος στην παρουσία του Θεού και όχι μόνο αυξανόμενος και αναζωπηρούμενος, αλλά ταυτόχρονα και χρήσιμος για τους άλλους και για το περιβάλλον του. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Θα είναι δηλαδή ένας δούλος και μια δούλη του Θεού. Όταν όμως ο άνθρωπος, όπως ο λαός Ισραήλ, άρχισαν σιγά σιγά τότε να μην ακούνε με προσοχή το Λόγο του Θεού, που σημαίνει να μην ενδιαφέρονται, άρχισαν να χλιαραίνουνε, ο Λόγος του Θεού να ακούγεται απόμακρος, να μην είναι τόσο πολύ ζεστή στο Λόγο του Θεού, άρχισαν να βλέπουν το Λόγο του Θεού αντικοινωνικό. Δεν μας οδηγεί έτσι όπως θέλουμε εμείς. Άρχισαν να τον βλέπουν μακρινό, σε λίγο ξένο. Με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην έχουν επιμέλεια στην εκτέλεση, αλλά να μην ενδιαφέρονται καν να εκτελούν το Λόγο του Θεού. Και τότε το αποτέλεσμα, άλλα πράγματα θα έρθουν να συμπληρώσουν το κενό που δημιουργείται από την έλλειψη του Λόγου του Θεού, με όλα τα χαρακτηριστικά του όπως τα είπαμε, και ιδιαίτερα από την έλλειψη της μη εκτέλεσης του Λόγου του Θεού, με καινούργια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι άλλες διδασκαλίες, άλλοι θεοί, άλλες λατρείες, άλλες προσκυνήσεις και πια μια ζωή τελείως μακριά από το φως, την αλήθεια και τη ζωή, μέσα στο σκότος, στο ψέμα και στο θάνατο. Και έτσι ο άνθρωπος, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι γίνεται ειδωλολάτρης.
έχει άλλα πράγματα να λατρεύσει, έχει άλλα πράγματα να αγαπήσει, άλλα πράγματα να προσκυνήσει, άλλα πράγματα να ακολουθήσει και για άλλα πράγματα να εργαστεί. Και αυτά τα άλλα πράγματα μπορεί να είναι το οτιδήποτε έξω από το Θεό. Από άλλους θεούς, άλλες διδασκαλίες, ψεύτικες διδασκαλίες, μέχρι άλλες αγάπες, αμαρτία, παράβασης, ανομία, άλλα ενδιαφέροντα, άλλα πράγματα ακολουθεί, σε άλλα πράγματα υποτάσσεται και άλλα πράγματα λατρεύει. Και τέλος, για άλλα πράγματα εργάζεται. Τόσο ο άνθρωπος τώρα έφυγε από την περιοχή της ευλογίας, από την εκπλήρωση και εκτέλεση των επαγγελαιών της ευλογίας του Θεού και εισήλθε πια δυναμικά στην περιοχή της κατάρας, τουλάχιστον στην Παλαιά Διαθήκη του νόμου ή στην περιοχή του κοσμικού φρονήματος και της απώλειας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Το σπίτι του γεμίζει με άλλα πράγματα, γι' αυτό να το προσέξουμε. Γεμίζει πια με τηλεοράσεις, γεμίζει πια με CD, γεμίζει πια με περιοδικά. Το Ευαγγέλιο κάπου καταχωνιάζεται, άλλα βιβλία παίρνουν τη θέση τους, το μαξιλαράκι κάπου χάνεται. Και ένα χαρακτηριστικό σας το λέω για να το ξέρετε, όταν μπαίνω μέσα στο σπίτι κάποιοι ψάχνουν να βρω το μαξιλάρι. Αν δεν το βρίσκω στενοχωριέμαι. Αλήθεια σας το λέω. Μπαίνω σε ένα σπίτι, δεν βλέπω μαξιλάρι. Ρε παιδάκι μου, πώς γίνεται. Βέβαια μπορεί να προσεύχονται και χωρίς μαξιλάρια, δικαιολόγω τους αδερφούς μου. Αλλά χάνονται τα μαξιλαράκια, χάνονται τα μαντήλια από τις γυναίκες, μπαίνουν άλλα πράγματα, ορθώνεται η τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα, ορθώνονται τα λάπτοπ και τα PC με τα διάφορα CD, DVD και δεν ξέρω τι άλλο μέσα στο σπίτι και ο Χριστός πάει περίπατο. Γιατί? Γιατί άρχισαν σιγά σιγά να χλιαραίνουν. Το αποτέλεσμα είναι βέβαιο, αδερφοί. Και σας παρακαλώ να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι μας, ιδιαίτερα οι πρεσβύτεροι, οι παλιοί αδελφοί, οι πατέρες. Γιατί όταν τα παιδιά βλέπουν τέτοια πράγματα μέσα στο σπίτι, δεν μπορούν να αντιδράσουν. Οι μητέρες, δεν θα ξεκουραζόμαστε με ένα DVD. Δεν είναι ξεκούραση, είναι αποστασία. Θα μου πεις, είσαι απόλυτος, είσαι αυστηρό. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Είναι αποστασία. Εν πάση περιπτώσει, οδηγεί στην αποστασία. Και να σας πω και κάτι. Οι περισσότεροι έχουμε κάνει αυτά τα λάθη μέχρι που ο Θεός μας δίδαξε και αλλάξαμε. Προσοχή, αδερφοί. Γιατί ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβουμε, θα φύγουμε από την περιοχή της ευλογίας και θα φτάσουμε σε περιοχές δύσβατες, σε τραχείς τόπους και κακής καρποφορίας. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε τον καρπό μας να μεταβάλλεται, να σαπίζει, να ξεραίνεται, να μαραίνεται και να σκουλικιάζει. Βέβαια και πάλι και αν συμβεί αυτό, υπάρχει η μετάνοια, υπάρχει η επιστροφή, υπάρχει νηστεία, υπάρχει προσευχή. Και επίσης θέλω εδώ να τονίσω ότι είναι απαραίτητο να κηρύττουν οι οικογένειες ημέρας νηστείας και προσευχής. Είναι κάτι που δεν το κηρύττουμε, που δεν το κηρύττουμε τελευταία τουλάχιστον, και με έλεγξε πολύ έντονα ο Θεός. Δεν μιλάω για την νηστεία και την προσευχή της Εκκλησίας, που θα την κάνουμε και την κάνουμε, αλλά μιλάω για τις νηστείες και τις προσευχές της οικογένειας. Πάντοτε λέμε ότι η οικογένεια πρέπει να προσεύχεται και αλίμονο στην οικογένεια που δεν έχει οικογενειακή προσευχή, αλίμονο στον άντρα που δεν έχει καταφέρει να επιβάλλει στη γυναίκα του να προσεύχονται μαζί σαν οικογένεια, αλίμονο, αλίμονο, πλησίον είναι η αμαρτία. Και αλίμονο στη γυναίκα που δεν έχει καταφέρει να πείσει τον άντρα της να έχουν οικογενειακή προσευχή. Αλίμονο στη γυναίκα, πλησίον είναι το κακό. Και βεβαίως ευλογημένη η οικογένεια
η οποία κηρύττει μέσα στην ίδια την οικογένεια μετάνοια, επιστροφή, προσευχή και νηστεία. Ευλογημένη η οικογένεια αυτή. Γιατί αυτή η οικογένεια δεν μπορεί παρά να ευαρεστεί απόλυτα το Θεό, απόλυτα, τέλος πάντων, το απόλυτα σμή το πούμε, να ευαρεστεί πολύ το Θεό και ευαρεστούμενος ο Θεός να ενεργεί με θαυμάσια και μεγαλεία μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Θα μου πείτε βέβαια οι μοναχικοί άνθρωποι. Οι μοναχικοί άνθρωποι είναι ακόμη πιο εύκολο και πιο απαραίτητο και πιο αναγκαίο, γιατί η Γραφή λέει ότι η ύπανδρος γυνή ενδιαφέρεται να αρέσει τον άντρα της και καλά κάνει. Η ανύπανδρος γυνή, η μόνη γυναίκα τέλος πάντων, ενδιαφέρεται να αρέσει τον Κύριο. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο άντρας. Ο παντρεμένος άντρας ενδιαφέρεται και καλά κάνει να αρέσει τη γυναίκα του. Γιατί έχει μια υποχρέωση να οδηγήσει τη γυναίκα του στον αγιασμό και μέσα από τον αγιασμό να την επιστρέψει στο Θεό που του τη χάρισε αγία, τέλεια και άμωμο. Αυτή είναι η υποχρέωσή του. Για σκεφτείτε λοιπόν τώρα ένας άντρας που έχει αποστολή και υποχρέωση να αγιάζει τη γυναίκα του, να παραδίδει τη γυναίκα του, τον εαυτό του στο Θεό υπέρ της γυναίκας του για να την επιστρέψει τη γυναίκα του στο Θεό αγία, άμωμο και ευλογημένη όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, να παίρνει DVD και να της λέει «Γυναίκα, πάμε να δούμε». Να ανοίγει την τηλεόραση και να της λέει «Γυναίκα, πάμε να δούμε». Σκεφτείτε τώρα τι άντρας είναι αυτός στα μάτια του Θεού. Και αντίθετα η γυναίκα, και ομοίως, συγγνώμη, η γυναίκα που έχει αποστολή από το Θεό να πάρει τα παιδιά της που της τα χάρισε ο Θεός, να τα μεγαλώσει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και να τα οδηγήσει στον ουρανό, να μαζεύει τα παιδιά, τα μικρά επειδή βαριέται και να τους λέει να σας βάλω ένα DVD να δείτε. Σκεφτείτε τι μητέρα είναι αυτή στα μάτια του Θεού. Θα μου πεις η πρακτική της ζωής. Αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει η πρακτική, η κοσμική της ζωής και υπάρχει και η πρακτική του αγιασμού του χριστιανού στη ζωή. Πρέπει να εκλέξουμε, πρέπει να επιλέξουμε. Αν θέλουμε στο σπίτι μας Θεός να είναι ο Χριστός και εμείς λαός του Χριστού. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε. Και σας λέω ότι με έλεγξε απόλυτα ο Θεός για τον τρόπο των κηρυγμάτων, ότι δεν είναι κηρύγματα τα οποία πρέπει να γίνονται γιατί ο Κύριος έρχεται, για την εποχή που ο Κύριος έρχεται. Αντίθετα μάλιστα, πρέπει να κηρύξουμε μετάνοια, να φωνάξουμε «Φύσε λυπήσου Κύριε του λαού σου, Κύριε διόρθωσέ μας», αλλά και εμείς να πάρουμε στερεές αποφάσεις. Στερεές αποφάσεις μετάνοιας και επιστροφής στο Θεό, ώστε να είμεθα ευάρεστη στο Θεό, γιατί το ξαναλέμε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι παίρνεις θα θερίζεις. Καθαρά και εξάστερα. Και χωρίς επιλογές και χωρίς δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Και χωρίς αμφισβητήσεις. Σπέρνεις τη σάρκα, θα θερίσεις το φθορά. Μα είναι σίγουρο 100%. Και είναι τέλειο το παράδειγμα που έφερε ο Λόγος του Θεού, ότι σπέρνεις θα θερίζεις. Σπέρνεις το πνεύμα, αν τότε θα θερίσεις ζωή αιώνιο. Αν δεν σπέρνεις το πέρα στο πνεύμα, προσοχή, δεν θα θερίσεις ζωή αιώνιο. Άρα λοιπόν πολύ μεγάλη ευθύνη έχει ο άντρας για τη γυναίκα του, γιατί είναι η αποστολή του, είναι το έργο του. Η γυναίκα πρέπει να επαγγέλλεται θεοσέβεια. Πρέπει να στολίζεται. Παρά μόνο με το πράο και ησύχιο πνεύμα. Πώς δέχεται ο άντρας, ας πούμε, χωρίς να προσεύχεται, να βάφει τα μαλλιά η γυναίκα του? Έχει ευθύνη να στολίζεται, να κοιμάται. Όχι να μην κοιμώνται οι γυναίκες, να κοιμάται κοσμικά. Είναι, αδελφοί αγαπητοί, κίνδυνος θάνατος. Σπέρνεις στη σάρκα, άντρα θα θερίσεις τη φθορά. Πώς δέχεται η γυναίκα τα παιδιά της? Και μάλιστα να τα οδηγεί η ίδια.
μέσα σε φρόνημα κοσμικό. Γυναίκα παίρνεις στη σάρκα, θα αφαιρήσεις φθορά. Καλύτερα να μην κάνεις παιδιά. Αλλά αν το κάνεις πρέπει να σπέρνεις το πνεύμα για να αφαιρήσεις ζωή αιώνιο. Και ο Κύριος λέει στον Ιερεμία, τους τα έλεγα και δεν με ακούγανε. Το αποτέλεσμα είναι ότι μετεφέρθησαν σαν λαός. Και είναι φοβερό να μεταφερθεί κάποιος σαν οικογένεια. Και να έχει την ευθύνη ο πατέρας. Να έχω εγώ την ευθύνη. Θεός να με φυλάει. Και να έχει την ευθύνη η μητέρα. Να έχει η γυναίκα σου την ευθύνη. Να μεταφερθεί η οικογένεια από το πνεύμα στη σάρκα. Από την ευλογία στην κατάρα. Από τη ζωή την αιώνιο στη φθορά. Και να μην το καταλαβαίνουμε γιατί, δεν υπάρχει ο κηρύττων. Δεν υπάρχει αυτός ο οποίος πρέπει από το Θεό να προσεύχεται και να τον οδηγεί να τα λέει. Και όχι να τα λέει και να μαλώνει κατά άτομο ή κατά οικογένεια. Αυτά δεν γίνονται. Ή να ελέγχει. Εγώ δεν έχω καμία εξουσία και κανένας πρεσβύτερος δεν έχει καμία εξουσία να ελέγξει καμία γυναίκα. Γιατί η κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας. Και κανένας άντρας δεν έχει καμία εξουσία, αλλά ούτε και ευθύνη και υποχρέωση να ελέξει κάποιον άντρα. Γιατί η κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός. Αλλά εφόσον μας δίνει ο Θεός το λόγο του, έχουμε υποχρέωση και ευθύνη να τα λέμε πρώτον και δεύτερον να τα πράττουμε, ώστε το κήρυγμά μας να είναι όχι εν λόγω, αλλά εν έργο, να ευαρεστούμε το Θεό και να μας δίνει ο Θεός καλά αποτελέσματα. Αυτό που συμβαίνει στην Εκκλησία έχουν την ευθύνη οι κήρυκες, οι πρεσβύτεροι και όσοι είναι παλιοί αδελφοί και παραδείγματα μέσα στην Εκκλησία, αλλά και μέσα στην οικογένεια την ευθύνη την έχει ο πατέρας, γιατί αυτός έχει την εξουσία, και την ευθύνη η μητέρα, γιατί αυτή έχει την εξουσία και την ευθύνη και την υποχρέωση. Αλλά προσέξτε, και ο μεγάλος γιος, γιατί και αυτός έχει την ευθύνη, την εξουσία και την επιχρέωση για τους μικρότερους και ούτω καθεξής. Και λέει ο Θεός, το είπα, αλλά δεν μ' άκουσαν. Το αποτέλεσμα, περιεπάτησαν έκαστος εν τεσορέξεση της πονηράς αυτών καρδίας. Ο Θεός να μας φυλάει. Να περπατάει μια εκκλησία ολόκληρη από τις ορέξεις των πονηρών καρδιών του Ποιμένα και των Πρεσβυτέρων. Καρπός, φθορά. Να περπατάει μία οικογένεια κατά την όρεξη της πονηράς καρδιάς του πατέρα και της μάνας. Θεός να μας φυλάει. Και το αποτέλεσμα. Τους προσέταξα, τους συμβούλευσα, δεν έπραξαν και ταλαιπωρήθηκαν. Αυτό είναι το παρελθόν. Και τώρα ακόμη χειρότερα. Τώρα ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Συνωμοσία ευρέθη μεταξύ των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και του Ιούδα. Γιατί επέστρεψαν ακόμη περισσότερο στις αδικίες και τις αμαρτίες των προπατώρων τους που δεν ήθελησαν να ακούνε το Λόγο του Θεού. Και πήγαν και λάτρευσαν άλλους θεούς, έζησαν σε άλλες καταστάσεις αμαρτίας και ανομίας χειρότερες, υθέτησαν ολοκληρωτικά τη διαθήκη μου την οποία έκανα προς τους πατέρας τους, και εδώ είναι το φοβερό, υθέτησαν ολοκληρωτικά. Δεν έκαναν τίποτα δηλαδή από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Όχι δεν πρόσεξαν να εκπληρώσουν με επιμέλεια, δεν έκαναν τίποτα. Και αν το δούμε αυτό το τίποτα. Δεν πηγαίνουν εκκλησία κάθε μέρα. Δεν προσεύχονται. Σαν οικογένεια κάθε μέρα. Και μάλιστα καθόλου. Δεν διαβάζουν σαν οικογένεια κάθε μέρα και μάλιστα καθόλου. Δεν νηστεύουνε σαν οικογένεια και μάλιστα καθόλου.
δεν συζητάνε τα πράγματα του Θεού, δεν εργάζονται στα πράγματα του Θεού και μάλιστα καθόλου. Δεν θέλουνε, και εδώ φτάσαμε αδερφοί αγαπητοί στο κρίσιμο σημείο, δεν θέλουνε τα πράγματα του Θεού και μάλιστα καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι θα βρουνε άλλους θεούς και λέει ο Λόγος του Θεού θα φέρω κακό εις αυτούς που δεν θα μπορέσουν πλέον να εξέλθουν από αυτό. Θα έρθει το κακό και δεν θα μπορούν να εξέλθουν. Δεν θα υπάρχει γιατριά. Δεν θα υπάρχει σωτηρία. Δεν θα γίνεται αποδεκτή η επιστροφή τους. Και μπαίνοντας μέσα σε αυτή πλέον την ειδική κατάσταση της τέλειας αποστασίας που μπορεί να είναι έξω από την εκκλησία, άσωτος ή οποιαδήποτε άλλη αποστασία ή και μέσα στην εκκλησία χαμένη δραχμή. Πότε μέσα στην εκκλησία. Τότε θα πάνε να ζητήσουν βοήθεια από άλλους θεούς. Και πάνε βέβαια. Θα πάνε να ζητήσουν βοήθεια από τη δουλειά τους. Μα να μην πάμε. Όχι σαν θεοί και είδωλα. Θα πάνε να ζητήσουν βοήθεια από τους φίλους τους, από τις φιλενάδες τους. Θα κάνουν πια άλλες παρέες. Θα έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Θα ψάξουν να βρουν πιο σημαντικές παρέες από τους αδελφούς και τις αδελφές. Πιο καλή κοινωνία, πιο καλή κοινωνική ζωή. Πιο καλή παρηγοριά, πιο καλή αγάπη. Πιο καλή λατρεία, πιο καλή πίστη. Αλλά βοήθεια δεν θα βρούνε. Βοήθεια δεν θα υπάρξει. Γι' αυτό για αυτούς η Ιερεμία μην προσεύχεσαι. Γιατί και να επιστρέψουν σε μένα δεν θα τους ακούσω. Και με παράπονο λέει ο Θεός, τι δουλειά έχεις εσύ τώρα και προσεύχεσαι. Στα χάλια που έχεις. Νομίζεις ότι θα σε ακούσω και θα ξαναγίνεις όπως ήσουν παλιά. Νομίζεις ότι θα επιστρέψω σε σένα. Εγώ σε κάλεσα όταν σε κάλεσα καταρχήν. Ελέα αϊθαλή που δεν πέφτουν τα φύλλα σου. Ελέα ωραία να σε βλέπει κανείς λαμπρή. Και ελέα καλή καρπον με καλό καρπό. Αλλά εσύ όλα αυτά τα απέρριψες με μιας. Και εγώ σε απορρίπτω με μιας. Φοβερό δεν είναι αδερφοί να σε απορρίψει ο Θεός. Φοβερό. Ο Θεός να μας φυλάει. Και προσοχή πριν πάμε παρακάτω. Αυτό γίνεται λίγο λίγο. Και αυτός είναι ο φόβος που πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας. Το λίγο λίγο. Οι πτώσεις λίγο λίγο. Γι' αυτό είναι αναγκαίο και απαραίτητο όπως οι άνθρωποι κάνουν για την υγεία τους εξετάσεις, το λεγόμενο check-up, να δούνε σε ποια κατάσταση βρίσκονται, μήπως έχει επισέλθει κάτι, κάποια αρρώστια και δεν την έχουν καταλάβει. Είναι ανάγκη και εμείς να κάνουμε το πνευματικό μας check-up, στεκόμενοι μαζί με την οικογένειά μας. Πού βρισκόμαστε γυναίκα, πού βρισκόμαστε άντρα μου, πώς είμαστε, τι κάνουμε, πώς ζούμε, πού χαιρόμαστε, γιατί χαίρονται στο να παραβαίνουν το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούνται στην αμαρτία. Ποια είναι η χαρά μας, ποια είναι η επιδίωξή μας, τι θέλουμε στη ζωή μας, τι προτιθέμεθα να κάνουμε, ποια είναι η επιδίωξή μας αύριο, σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν ζευγάρι, σαν οικογένεια. Και συνεχίζει ο Ιερεμίας, βλέποντας πια την αποστασία ολοκληρωμένη έτσι πως του την αποκάλυψε ο Θεός.
Εγώ πιστεύω, αδερφοί, ότι κανείς μας ή τέλος πάντων πολύ λίγοι είμαστε σε αυτή τη θέση που θέλει ο Θεός. Ήθε ο Θεός να μας ξυπνήσει, να μας δώσει επιστροφή και να γυρίσουμε τουλάχιστον στην αγάπη μας την πρώτη. Αν όχι, περισσότερο ακόμη. Σε αυτή την κατάσταση, λέει ο Ιερεμίας τώρα, ακούστε. «Και μου δώσε ο Θεός γνώση και εγνώρισα, λέγοντας αυτά, τι μου καρταμαρτυρεί ο λαός. Ακούγοντας αυτά τα λόγια που ο Θεός μου λέει να πω», λέει ο Ιερεμίας, «μου δώσε αποκάλυψη και γνώρισα τις πράξεις τους και τα λόγια τους εναντίον μου». Άρχισε πια η καρδιά να αλλοιώνεται. Αυτό είναι από τις τελικές πράξεις της αποστασίας. Να αλλοιώνεται εναντίον του δούλου του Θεού που φέρνει το λόγο του Θεού. Και κατάλαβα ότι συνεβουλεύοντο βουλάς εναντίον μου, να τον καταστρέψουμε αυτόν, να μην μας λέει τέτοια λόγια, να μην μας ελέγχει, να κόψουμε το δέντρο και να εξαφανιστεί ο καρπός. Και ο Ιερεμίας τρόμαξε και λέει, εγώ τους αγαπάω, εγώ τους τα λέω γιατί ο Θεός μου τα λέει και τους τα λέω με αγάπη. Κύριε Θεέ μου, εσύ είσαι ο κρίνων δικαίος, θα τους αφήσεις? Εσύ είσαι ο δοκιμάζων τους νεφρούς και τας καρδίας. Εγώ σε σένα εφανέρωσα τη δίκη μου. Με κατηγορούν από παντού. Βουλεύονται εναντίον μου κακά, λέει ο Ιερεμίας. Αλλά εγώ πάω, έρχομαι σε σένα, Κύριε Θεέ μου. Και του φανερώνει ακόμη κάτι περισσότερο. Έτσι λέγει ο Κύριος περί των ανδρών της Ανανόθ. Ανανόθ είναι η γενέθλιος πόλης, η χωριό του Ιερεμία, πατρίδα του. Εκεί που γεννήθηκε, εκεί που μεγάλωσε, εκεί που ζει. Θα λέγαμε η εκκλησία του. Εκεί που κατοικεί. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, όταν ένας άνθρωπος απομακρυνθεί από το Θεό, το πρώτο πράγμα που λέει είναι αυτή η εκκλησία δεν έχει αγάπη. Και μετά συνεχίζει. Αυστηρή είναι. Εκπείρασας τα λέω. Μετά συνεχίζει. Κακή είναι. Παράλογη είναι. Και μετά συνεχίζει. Κάθε, από εκεί και πέρα πια, κάθε είδος κατηγορίας. Μέχρι που φτάνει στο μίσος, ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός, περίεργο είναι, αλλά είναι αλήθεια, μας τα φανερώνει πολλές φορές. Σας έχω πει ορισμένα περιστατικά πως ο Θεός, ας πούμε, φανερώνει και άλλα και άλλα και άλλα. Θυμάμαι, θα σας το ξαναπώ αυτό για να δούμε πως εργάζεται ο Θεός. Είναι ένα από τα παλιά παραδείγματα που σας έχω πει και άλλες φορές. Είχε έρθει ένας αδερφός με τα κοριτσάκια του εδώ, καθότανε, προσευχότανε. Εγώ τον είχα πλησιάσει, τον είχα αγαπήσει, τον βοηθούσα, η γυναίκα του αντιδρούσε. Μια μέρα λοιπόν, μόλις τέλειωσε η εκκλησία, πλησιάζω, στεκόμουν μπροστά του. Αυτός δεν με έβλεπε όμως και κοίταζε μια αδελφή και έλεγε δυνατά αυτά που σκεφτότανε ή εγώ τα άκουγα. Πάντως εγώ ήμουν μπροστά του και τα άκουγα. Δεν τα άκουγε κανένας άλλος. Τα έλεγε δυνατά και έλεγε με ένα ύφος γεμάτο μεστός αμαρτίας: «Θα σε φτιάξω εσένα εγώ, μου κάνεις και τη δύσκολη, ε?» Και άλλα και άλλα και άλλα. Τον κοίταγα, είχα μείνει άφωνος. Όταν τελειώνει γυρίζει και μου λέει: «Αλληλούια, αδερφέ». «Αλληλούια», του λέω. «Γιατί μου το έδειξε ο Θεός?» Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν λύκος μέσα στην εκκλησία. Και πράγματι σε λίγο, ξέρετε τι έγινε, άρχισε να ζητάει ιδανικά. Εγώ πια τον ήξερα. «Μην του δίνετε», φώναζα. Πήγε σε άλλες εκκλησίες, τους πήρε ιδανικά. Έφυγε. Δεν είναι το μοναδικό, αδερφοί. Πάρα πολλά πράγματα μας δείχνει ο Θεός και όχι μόνο σε μένα.
σε όλους όσους εργάζονται το έργο του Θεού. Μας ενημερώνει ο Θεός. Μας ενημερώνει με λεπτομέρειες που είναι απίστευτες, αλλά όχι γιατί είναι ο Θεός έτσι να μας δείξει, για να ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε προς αγαθόν, προς σωτηρία. Και τώρα που το διάβαζα λέω, Χριστέ μου, δίκαιος είσαι, όλα τα έχεις γραμμένα μέσα. Όλα τα έχεις γραμμένα. Μου φανέρωσε, λέει ο Ερεμίας, και κατάλαβα και τους πατριώτες μου, οι οποίοι έλεγαν, μη προφητεύεις εν το ονόματι του Κυρίου, γιατί θα αποθάνεις από τα χέρια μας. Εμείς θα σε θανατώσουμε. Δια τούτο λέει ο Θεός, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Θα σας πω και κάτι άλλο. Πολύ λίγες φορές ο Θεός με έχει πάει μέσα σε σπίτια και βλέπω και ακούω και μένω έκπληκτος. Δεν εμπέζεται, αδερφοί, ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι λέμε? Τι λες με τον άντρα σου? Τι λες με τη γυναίκα σου? Ο Θεός να μας φυλάει. Είναι ανάγκη να φοβηθούμε το Θεό. Ο Κύριος εύχεται και να πούμε, μετανοούμε Κύριε. Για όλα μετανοούμε. Επιστρέφουμε σε Σένα. Πολλές φορές από εδώ, από τον Άμβονα, μου δείχνει έτσι zoom, τάκ, ένα πρόσωπο και μου δείχνει την καρδιά του. Δεν το κάνει ο Θεός για να προδώσει. Ευθύνη είναι, φόβος είναι. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αγαπημένα μου αδέλφια. Δεν είναι το χειρότερο να βλέπουμε τα παιδάκια να μιλάνε όπως τώρα. Παιδιά είναι. Το χειρότερο, αδερφοί, είναι να βλέπουμε την καρδιά του άλλου να μας τη δείχνει ο Θεός. Εκεί είναι δάκρυα στα μάτια. Είναι κλάματα. Βέβαια, πολλές φορές η καρδιά είναι ανθισμένη, σαν μια ωραία γαρδένια, πω θυμάμαι μια φορά, σαν γαρδένια μου την έδειξε, αρωματική, να μυρίζει ωραία και είναι χαρά. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ο Θεός να μας φυλάξει και να μας οδηγεί πάντοτε, αδερφοί, στο θέλημά Του. Γι' αυτό πρέπει στην καρδιά μας, στη ζωή μας, στην οικογένειά μας να βασιλεύει ο φόβος του Θεού. Μην αφήνεις, αδερφέ, τη γυναίκα σου να σου λέει. Και μην αφήνεις, αδερφή, τον άντρα σου να λέει. Καλό είναι όταν, γιατί θα πέσουμε. Εγώ έχω πέσει πολλές φορές αυτό το λάθος. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, εγώ τη γυναίκα μου σταμάτα. Και η γυναίκα μου έχει πέσει αυτό το λάθος. Και έχει εμένα που της λέω, σταμάτα, μην μπλέξουμε τώρα. Εν την πολυλογία δεν λείπει αμαρτία. Όταν αρχίζει κουβέντα και αν μιλάμε για άλλους αδελφούς, εάν δεν τους επαινούμε, στο τέλος θα αμαρτήσουμε. Αν δεν τους έχουμε σαν παράδειγμα, στο τέλος θα αμαρτήσουμε. Και το να αμαρτήσεις σε μένα δεν είναι τίποτα. Ούτε το να αμαρτήσω εγώ σε σένα είναι τίποτα. Θα μετανοήσουμε. Το να αμαρτήσουμε όμως εις το Θεό είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Θυμάστε τι είπε ο Ηλί στα παιδιά του. Το να αμαρτήσεις, λέει, σε άνθρωπο, θα κάνεις θυσία, θα συγχωρεθείς. Το να αμαρτήσεις όμως εις το Θεό, λέει, τι θα κάνεις. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Κύριος έρχεται να είμαστε σαν οικογένειες σε αγιασμό και καθαρότητα. Τα ψεματάκια ο Θεός θα μας τα συγχωρήσει, αν τα πάμε. Αλλά τη χαλασμένη καρδιά μας τη συγχωρεί ο Θεός. Αλλά δεν θα βλέπουμε στη ζωή μας το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν θα το βλέπουμε. Να φτιάξουμε τις καρδιές μας. Μην αφήνουμε ρίζα πικρίας μες στην καρδιά μας. Μην αφήνουμε λόγια σαπρά να εξέρχονται από το στόμα μας και να μην τα διαγράφουμε με το αίμα του Χριστού. Όλα να τα διαγράψουμε. Όλα, αδερφοί μου. Ό,τι έχουμε πει, να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού να τα εξαφανίσει, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας. Θα τα βρούμε μπροστά μας, μπροστά στο βήμα του Χριστού. Ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε την ευκαιρία, τώρα που θα προσευχηθούμε, να έρθει το αίμα του Χριστού να τα εξαφανίσει όλα και να χαθούνε. Να μην ξαναεμφανιστούνε ποτέ μπροστά μας.
και να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού να καθαρίσει την καρδιά μας. Και θα δείτε, αδερφοί, τι ωραία και πόσο διαφορετικός θα είναι ο Θεός μαζί μας και πόσο πιο έντονη και πιο ωραία θα είναι η σχέση μας με τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Αμήν.